Επιστρέψαμε και τώρα πάμε στην Πρέβεζα. Θα συνδεθούμε με τη δημοσιογράφο Αθηνά Παπά από το Βήμα της Πρέβεζας και τη Δημοτική Ραδιοφωνία. Καλησπέρα, Αθηνά. Να πω κι εγώ καλησπέρα σε όλους από Πρέβεζα. Τι καιρό έχει σήμερα στην Πρέβεζα? Νομίζω ότι είναι μια καλοκαιρινή ημέρα για την περιοχή μας και την ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου, γιατί σε βλέπω και εσένα, είσαι άκρος καλοκαιρινή, Αγγελική μου. Ναι, αυτό μου το λένε πάρα πολύ σήμερα, μου το έχουν πει. Και εδώ στα Γιάννενα είναι ηλιόλουστη μέρα. Θυμίζει καλοκαίρι λίγο, γι' αυτό με βλέπεις και έτσι. Και αυτό μπορώ να πω ότι είναι πάρα πολύ καλό, γιατί μέσα σε όλα τα προβλήματα που έχουμε και την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε γενικά, τουλάχιστον έχουμε τον καιρό να μας φτιάξει έτσι λίγο η διάθεση. Εμείς βέβαια έχουμε και το πλεονέκτημα της θάλασσας, ότι μπορούμε να βρεθούμε εκεί ανά πάσα στιγμή. Έχετε ξεκινήσει τα μπάνια? Η αλήθεια είναι ότι πολύ νωρίς φέτος ο κόσμος έχει ξεκινήσει τα μπάνια στη θάλασσα. Παρότι βέβαια υπάρχει, μάλλον ο καιρός θυμίζει καλοκαίρι, η θερμοκρασία στη θάλασσα δεν είναι και τόσο υψηλή, το νερό είναι κρύο. Για τους τολμηρούς, θα πω εγώ. Για τους τολμηρούς, ακριβώς. Τώρα πάμε να δούμε λίγο τα θέματα που έχουμε και να ξεκινήσουμε σχετικά με τον εθελοντισμό, εθελοντές δότες μελού των οστών. Είναι μια προσπάθεια, Αγγελική μου, η οποία έχει ξεκινήσει από την περσινή χρονιά από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ηπείρου, που η έδρα της είναι η Πρέβεζα, σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο και το Σύλλογο Όραμα Ελπίδας, για να έγινε ενημέρωση και εγγραφή σπουδαστών ως εθελοντές δότες μυελού των οστών. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το κομμάτι και τι μπορεί να προσφέρει σε άλλους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Έτσι λοιπόν την Τετάρτη στην Πρέβεζα έγινε μία εκδήλωση όπου οι σπουδαστές ενημερώθηκαν για τη σημαντικότητα του εθελοντισμού και γενικά και ειδικά για τους εθελοντές δότες του μυελού των οστών. Εκεί λοιπόν ήταν και ο διοικητής του νοσοκομείου, ο κύριος Δημήτρης Κανδάλης, ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους που στηρίζουν όλες τις εθελοντικές δράσεις του νοσοκομείου. Αναφέρθηκε στη συνεργασία του νοσοκομείου με το Σύλλογο Όραμα Ελπίδας και στη σημαντική προσφορά των εθελοντών που δίνουν ελπίδα για ζωή στους συνανθρώπους μας. Σπουδαία πράξη να προσφέρει κανείς ζωή, και πλέον πιστεύω ότι όσοι μπορούμε πρέπει να το κάνουμε όλοι αυτό. Το έχουμε αναδείξει και από εδώ από την εκπομπή ως θέμα και με ειδικούς, καθώς πλέον η διαδικασία είναι πολύ πιο εύκολη, δεν είναι επώδυνη, να το πω απλά, όπως ήταν κάποτε και έτσι όπως μπορεί ακόμα να το έχουν κάποιοι στο μυαλό τους. Και εφόσον είναι δύσκολο να βρεθεί συμβατός δότης όσον αφορά το μυελό των οστών, οφείλουμε όλοι να το κάνουμε, πιστεύω. Ναι, νομίζω ότι είναι σημαντικό να αυξάνεται ο αριθμός στο αρχείο δοτών μυελού των οστών. Γιατί έτσι αυξάνεται στην ουσία και οι πιθανότητες επιβίωσης περισσότερων ανθρώπων, Αγγελική μου. Ακριβώς, Αθηνά μου. Και τώρα έχουμε αγώνες για ειδικό σκοπό την Κυριακή στην Πρέβεζα, στο δημοτικό στάδιο της Πρέβεζας. Ο τίτλος «Όλοι μαζί, όλοι ίσοι» θα γίνει τρίτη ημερίδα Ακαδημιών Στίβου που διοργανώνεται από το Αθλητικό Σύλλογο Πρέβεζας ΕΒΖΙΝ στις 11 η ώρα το πρωί στο δημοτικό στάδιο Πρέβεζας Αθανασία Τσουμελέκα, με διοργανωτές το Δήμο και το Επιμελητήριο της Πρέβεζας. Η σχετική πρόσκληση από τον Αθλητικό Σύλλογο αναφέρει ότι τρέχουμε με μεγάλη μας χαρά για ειδικό σκοπό. Ποιος είναι αυτός ο ειδικός σκοπός? Είναι ώστε να προμηθευτούν ένα air condition για το γυμναστήριο του ειδικού σχολείου της Πρέβεζας. Ανυπομονούμε και περιμένουμε όλοι να χαρούμε τα παιδιά μας στο Στίβο για να πετύχουμε το στόχο μας, αναφέρει η σχετική πρόσκληση. Ωραία. Λοιπόν, και από αυτό πάμε σε κάτι άλλο. Το πρώτο πρότυπο γυμνάσιο Πρέβεζας, στο δεύτερο πανελλαδικό μαθητικό συνέδριο τοπικής ιστορίας. Είναι πράγματι μια πολύ ωραία δουλειά που γίνεται στο πρώτο πρότυπο γυμνάσιο της Πρέβεζας,
που θα συμμετάχει στο δεύτερο πανελλαδικό μαθητικό συνέδριο. Όλα ξεκινήσανε από τη δημιουργία ενός ερωτηματολογίου που συντάξανε τα παιδιά σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας και την προϊσταμένη την κυρία Αγγέλη και την προϊσταμένη του τμήματος της Εφορίας την κυρία Σαλταγιάννη. Συντάξανε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο ανείχνευσε το βαθμό της γνώσης της τοπικής ιστορίας, τον τόπιο πληθυσμό, τους λόγους της μη ενδεχόμενης γνώσης και τους παράγοντες που μπορούν να διαδραματίσουν βελτιωτικό ρόλο. Το παράδειγμα της Νικόπολης επιλέχθηκε λόγω της επικείμενης πρότασης ένταξής της στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και αφορά όλες τις ηλικίες. Τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου θα παρουσιαστούν στο δεύτερο πανελλαδικό μαθητικό συνέδριο τοπικής ιστορίας που θα πραγματοποιηθεί 20 Απριλίου στο πειραματικό Λύκειο Πατρών. Ο τίτλος του μαθητικού συνεδρίου είναι «Έλα να σου μιλήσω για τον τόπο μου». Ωραία, και από αυτό με συγχωρείς Αθηνά μου, μήγικα. Θα γίνει συνάντηση τώρα το Σάββατο της Σχολής Γονέων στην Πρέβεζα με θέμα γονείς και παιδιά στην εφηβεία. Ένα θέμα που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και είναι και πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η εφηβεία είναι μια έτσι ιδιαίτερη περίοδος, σημαντική και πόσο μάλλον στη δική μας εποχή με όλες αυτές τις αλλαγές που έχουν σημειωθεί. Δηλαδή, μόνο και μόνο τα social media που έχουν μπει στη ζωή μας και πλέον αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι μας και όχι μόνο. Έχεις δίκιο πάνω σε αυτό, Αγγελική μου. Γενικότερα, η Σχολή Γονέων της Ιεράς Μητροπόλεως Νικοπόλεως και Πρεβέζης της Πρέβεζας κάνει έτσι στοχευμένες ομιλίες που έχουν σχέση με τους γονείς και τα παιδιά. Γονείς και παιδιά στην εφηβεία είναι ένα μεγάλο θέμα. Ακούμε το τελευταίο διάστημα και για την παραβατικότητα των ανηλίκων και ειδικά παιδιών που βρίσκονται στην εφηβεία. Στο φως της επικαιρότητας έρχονται στοιχεία και βίντεο, εικόνες από παιδιά που βρίσκονται στις πρώτες τάξεις του γυμνασίου ή στις πρώτες τάξεις του λυκείου. Είναι ένα θέμα που αφορά γενικότερα τους γονείς και τα παιδιά. Έτσι λοιπόν το Σάββατο στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητρόπολης θα γίνει η συνάντηση αυτή. Θα μιλήσει ο Γιώργος Κίσας, ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής και συγγραφέας. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία. Καλό είναι να βρεθούν όλοι οι γονείς. Όσοι τώρα γονείς έχουν μικρότερα παιδιά και θεωρούν ότι δεν μπορούν να καθίσουν σε μια ομιλία και να την παρακολουθήσουν, να πούμε ότι στον χώρο της Μητρόπολης υπάρχει κατάλληλα διαμορφωμένος χώρος για μικρά παιδιά, όπου θα απασχολούνται από παιδαγωγό. Και όπως είπες, πλέον βλέπουμε όλο και συχνότερα, είναι πάρα πολύ μεγάλη συχνότητα που έρχονται στο φως στη δημοσιότητα περιστατικά που αφορούν βία και παραβατικότητα των ανηλίκων. Και μάλιστα τώρα το μεσημέρι της Τετάρτης είχαμε και την αιματηρίχη συμπλοκή στην πλατεία της Κέρκυρας, όπου ένας 17χρονος μαχαίρωσε δύο ανήλικους και έναν ενήλικο, έναν 50χρονο. Ακριβώς. Πράγματα πολύ δυσάρεστα, Αγγελική μου. Δυσάρεστα που πλέον βέβαια τείνουν να γίνουν μία κανονικότητα. Είναι μάστιγα, δυστυχώς. Αθηνά μου, να σε ευχαριστήσω πολύ, αλλά πριν σε κλείσω, να σε ρωτήσω τι θα κάνεις το Σαββατοκύριακο. Μιας και συνήθως, η αλήθεια είναι ότι πάντα όταν έτσι συζητάμε, πάντα έτσι έχουμε δει ότι στην Πρέβεζα είναι πλούσιο το πρόγραμμα, πάρα πολλές εκδηλώσεις. Η αλήθεια είναι ότι από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις στην Πρέβεζα. Και εκδηλώσεις που έχουν σχέση με την πολιτική. Ας πούμε, σήμερα το απόγευμα έχουμε τα εγγένεια του γραφείου του Πασόκ Κινάλ της Νομαρχιακής Επιτροπής και ολοκληρώνουμε την Δευτέρα το απόγευμα με μια εκδήλωση που είναι αφιερωμένη στον Καποδίστρια. Η Κροταλάρτα, το συγκρότημα από την Άρτα, θα βρεθεί αύριο στην Πρέβεζα για μια μουσική έτσι, εκδήλωση. Έχουμε πολλά να κάνουμε, Αγγελική, με αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ωραία, να σε ευχαριστήσω πολύ και να σου ευχηθώ καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο. Αντεύχομαι σε όλους.